δεν υπάρχουν αξίες, δεν υπάρχει τίποτα. Δες γύρω σου για να καταλάβεις. Απάτη και χλεβασμός. Τι περιμένεις όταν αυτή η κοινωνία στηρίζεται στην απάτη και στο χλεβασμό, να αναγνωρίζουν αξίες? Μετά μου λες εσύ εμένα, στρατηγίνα. Να περιμένουμε τη σύνταξη κάθε τέλος του μηνός ή να τρέμει η καρδιά μας μήπως καθυστερείς. Όταν με παντρεύτηκες, ήξερες τη δουλειά κάτω. Αξιωματικός είμαι. Είμαι προτιμούς τίποτα άλλο. Να, η υπερπτεράδος το σύγχρονο. Ξέρεις πώς θα βγάζουν την ημέρα. Εκατομμύρια η κυρία. Λοιπόν, εγώ προτιμώ να είμαι ταξίαρχος σε αποστρατεία παρά περιπτερά στην ενεργεία. Κατάλαβες. Κάποτε δίνανε κάτι περιπτερό στους τραυματίες πολέμου. Όχι, να μου πόλεμο να τραυματιστεί. Να γίνει πόλεμο. Καλά, ο λόγος το λέει. Ωραία, φουκαριάρα μου, δεν ξέρεις τι σημαίνει πόλεμος, γι' αυτό τα λες αυτά. Και εσύ που τα ξέρεις, μωρέ, αφού δεν πήγες σε πόλεμο. Αφού δεν έτυχε, σε ποιο να πάω, να κηρύξω πόλεμο από μόνος μου. Έγινε αξιωματικός το 1948, μετά το πόλεμο. Δηλαδή τώρα τι θέλει, να σου ζητήσω και συγγνώμη που δεν έχω ένα χέρι λιγότερο. Όλο. Να, μη μου λες για τον πόλεμο, λες και πήγες. Να βάλω να φάμε. Ναι, βάλε. Κρασάκι έχουμε. Έχουμε εκείνο το δυναμίτι. Αφορώ πως το πίνεις, ανθρωπέ. Τη δουλειά σου εσύ. Παστουρμάς υπάρχει, κανένα σαλαμάκι. Έχουμε και από αυτά. Ήρθες ποτέ στο σπίτι χωρίς παστουρμά, ουταρμένης να σου. Κοίταξε, Ιουλιένο, μου βάζεις πολύ τη σάλτσα στα σουτουκάκια που μου αρέσουν, ε. Καλμυρές ελιές. Α, κόψε και ένα κομμάτι από εκείνο το τυρί, το σουηδέζικα που έφερα προχθές. Και μετά φέρε και ένα γιαουτάκι, γιατί πρέπει να τρώμε λαχάνικα. Απορώ με αυτή τη ζέστη πώς μπορείς να φας. Κόβεται η όρεξη. Όλοι οι φίλοι μας είναι διακοπές. Γιατί δεν πάμε μόνο και εμείς κάπου έτσι για μια εβδομάδα να κάνουμε κανένα μπάνιο. Άμα έρθει ο χειμώνας, θα σε πεθάνουν πάλι ρευματισμένοι. Ναι, να πάμε με τον όχλο να στριμωχτούμε σε κανένα βαπόρι και να παρακαλάμε τον κάθε ηλίθιο να μας βρει δωμάτιο. Και μετά να πάμε στη θάλασσα όπου θα βρούμε μια μεραρχία ξαπλωμένου στον ήλιο να αγκιάζουμε. Ναι, αλλά δεν περνιέται ο Αύγουστο στην Αθήνα. Το 15 Αύγουστο η Αθήνα είναι άδεια. Το λέει και η τηλεόραση. Απορώ πως σου ξέφυγε σένα. Άρα είναι ο ιδανικότερος τόπος για διακοπές και ησυχία. Προπαντός ησυχία, δεν θέλω φασαρία και οχλαγωγία, το ξέρεις. Τι ησυχία. Ερημιά πες καλύτερα. Καλά που έχουμε και την τηλεόραση. Αμάν. Τι. Δεν είναι δυνατόν. Ποιο πράγμα. Πέθανε ο Βασίλης ο Παναγιωτίδης. Βασίλης Παναγιωτίδης. Ο Βασίλης. Ναι, έτσι λέει εδώ. Μα δεν μπορεί. Δεν μπορεί, ο Βασίλης ήταν μια χαρά. Δεν μπορεί, άλλος ήταν, συνωνυμία. Τι συνωνυμία, ορίστε. Βασίλειος Παναγιωτίδης, συνταγματάρχης. Για να δω. Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, θάνοντα χτες. Θανόντα, Ιουλία μου, θανόντα. Η θάνοντα, η θανόντα. Πάει ο Βασίλης. Σύζυγος Εκατερίνη, τα τέκνα, πολυξένη και Ανδρέας. Ναι, αυτός είναι ο Βασίλης. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαι δυνατόν, εγώ πριν από 10 μέρες τον είδα στο μετοχικό ταμείο στρατού. Αυτό ήταν μια χαρά, έτσι αφράπα, γελαστό, ζώο. Ετών 61 λέει. Τόσο ήταν. Τόσο ήταν, ναι. Και πότε είναι η κηδεία? Αύριο. Στο νεκροταφείο Παπάγου στις 4. Πρέπει να πάρω τηλέφωνο του συναδέλφου. Σε παρακαλώ πολύ. Φέρ μου το καταλογάκι. Είναι στο γραφείο. Στο πρώτο σιρτάρι μαζί με το βιβλιάριο υγείας. Ένα λεπτό έρχομαι. Τι άλλο, δεν θα δω κανένα να στέκει. Πού σου έλαβε στην κανονία? Μια πρίζα λαδίτσα, θα σου λίγο την πίεση. Ένα μέτρημα, κακό δεν κάνει. Άντε γρήγορα να προλάβω το Βασίλη στον δρόμο. Ζωή σου, λέει ο άλλος. Γενιές, σε στέλνω σχολείο. 6 χρόνια στο δημοτικό. Και άλλα 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 4 το πανεπιστήμιο, 16. Βάλε μεταπτυχιακό, στρατό, κοντά 20 χρόνια. Παντρεύεις, κάνεις παιδί, τρέμεις με σου πάθει τίποτα, το μεγαλώνεις, το σπουδάζεις, παντρεύεται, σου ρίχνει δυο φάσκες. Κοντά πεις σε σύνταξη, πιες και ένα φράγκο, πιες και δυο φίλους να πεις και ακουβέντα, ζάχαρο ένα, σε κόμμα βάλω, ανάσκελα εκεί. Ποιο διάλος θέλεις παρήκατε? Τίποτα, κάτι ειδικά μου. Κακές σου είσαι απόψε. Για δώσ' μου το χέρι σου. Μπράβο το καλό παιδί. Κοίταξε, μην μου βρεις πίεση γιατί θα το σπάσω το ρημά. Όταν ήμουν νοσοκόμα, τότε που σε φέραμε το σπασμένο πόδι, δεν μου λέγες τέτοια. Μου λέγες τι ωραία μάτια που έχει αδελφή. Εγώ φταίω που καθόμουν και έλεγα. Ας έλεγες. Εγώ δεν έλεγα ερωτικές κουβέντες και μάλιστα φινές. Έλεγες. Πώς δεν έλεγες. Μην μιλάς τώρα. Άντε γρήγορα, μου δια στο χέρι. Ορίστε! Δεν κάνει άμυσο με 12! Παναγία μου, είναι τόσο! Γρήγορα, θα σου δώσω υπογλώσιο να πέσει! Τι υπογλώσιο!
τίτλο στο ΣΟΙ. Στραβετήσουμε το νοσοκομείο. Δεν θα πείσει. Και σου πω πει τα βάζω πάντα κατά τη τηλεόραση. Γιατί κάνω. Κάσε την πολυλόγια και δώσ' μου ένα γρήγορα να προλάβω να πάρω ολόκληρη τη σύνταξη 25 του μηνός. Ναι, εμπρός. Α, εσείς είστε στρατηγέ Μαγκανά. Ναι, στρατηγέ μου, το μάθαμε. Και δεν ξέρετε πόσο λυπόταμε. Αγαπητέ φίλε Βασίλη, εντάξει τώρα. Τώρα για να σου πω την αλήθεια, αγαπητέ φίλε, γράφουμε σε κανένα γράμμα ή σε καμιά κάρτα με ευχές. Όπου λοιπόν πάει στους ζωντανούς παρά στους ξαπλωμένους. Δεν ξέρω δηλαδή. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Και πώς θα το προσφωνήσω. Γεια σου ρε Βασίλη Παλιόφιλο. Πώς και να το προσφωνήσεις. Μήπως πρόκειται να σε ακούσει. Γιατί δεν λες σκέτο Βασίλη. Θα πω σκέτο Βασίλη. Λοιπόν. Βασίλη. Είμαστε σήμερα μαζεμένοι εδώ όλοι οι παλαιοί συνάδελφοί σου ως μία δημιουργία. Ποιοι παλαιοί συναδελφοί του, μωρέ, ποιοι. Εσύ και ο Μαγκανάσα είστε. Επειδή ο Μαγκανάσα είναι μεγαλύτερος από εσάς 20 χρόνια, ο μόνος παλαιός συναδελφός του θα είσαι εσύ. 15 τηλέφωνα πήρες, 15 τατικές νοσοκομεία. Πάνε οι παλιοί συνάδελφοι. Πότε βλέπεις τη δημιουργία. Δεν υπάρχει και δημιουργία. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνει. Βασίλη. Μόνο αυτό είναι! Πάμε παρακάτω. Βασίλη, κλαίει απαρηγόρητη η χείρα. Κλαίει και οδύρεται και αδιαφορεί πλέον για τα εγκώς. Ναι, εγκώς. Εσύ είσαι Κατερίνα μου. Κυρία μου, Κατερίνα του Βασίλη. Ναι, Κατερίνα, σ' ακούω. Α, δεν ξέρω, να ρωτήσω το Μιλτιάδη. Δεν μου λες Μιλτιάδη. Ναι. Λέει, Κατερίνα, υπάρχει περίπτωση να έρθουν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ή του Γενικού Επιτελείου. Δεν νομίζω. Αυτοί μας έχουν ανάγκη μόνο όταν υπάρχει πόλεμος και πρέπει να πάμε να σκοτωθούν. Α, μάλλον όχι, λέει, Κατερίνα μου, ναι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Θα κοίτα, μην βάλεις το μαύρο μακρύ φόρεμα. Βέβαια. Αν έχεις πάει κομμωτήριο, όχι βέβαια. Τώρα οι κόπες θα γίνουν χάλια τα κόμματα. Αλλά που τάλι, δεν μπορείς να αρθείς και μεγαλώτσες. Ναι, ναι, Κατερίνα μου, ναι, θα τα πούμε μετά, ναι. Γεια σου, γεια, γεια. Ότι η χείρα κλαίει, οδύρεται και διαφορεί για τα εγκόσμια διαγράφηση. Πάμε παρακάτω. Βασίλη, σου παράδειγμα αξιωματικού αφοσιωμένου στη στρατιωτική πειθαρχία. Εσύ δεν μου λέγε συνέχεια ότι το στέλνω στο πειθαρχικό και τελικά το διώξαν από τις τέρματα. Άρα, τι παράδειγμα στρατιωτικής πειθαρχίας ήταν ο Βασίλη. Μόνο παράδειγμα πειθαρχίας, έχεις δίκιο. Θυμάμαι μια φορά έτρεχε όλος ο λόγος να τον βρει γιατί θα ερχόταν ο στρατηγός να κάνει επιθεώρηση στο σύνταγμα. Εγώ και παράδειγμα πειθαρχίας ο Βασίλης τώρα. Θεός χωρίς. Βασίλη, σου λαμπρό παράδειγμα ησικής. Ο Βασίλης. Καλά και την ιστορία με τη γυναίκα του νομάρχη στην Δράμα την ξέχασες. Συκοφαντίες και πολλές κατηγορίες τώρα. Ότι τους πιάσαν στο ξενοδοχείο στην Καβάλα. Γι' αυτό συκοφαντίες ήταν. Και το ξενοδοχείο θα τα ξεχάσει αυτό. Έλα τώρα, ένα νεανικό παραπάτημα. Και με την κουνιάδα του διευθυντή της Αγροτικής Τράπεζας στη Λαμία, παραπάτημα ήταν και εκείνο. Αυτό ούτε από τα πεδίχθη. Ναι, αλλά πεδίχθη όμως ότι παραπάτησε και με την αδερφή του συνταγματάρχη του Θανασάκου. Γι' αυτό ζήτησε μετάθεση από τη Σπάτη για να μην γίνει φωνικό. Εντάξει, ήταν λίγο ζωηρό τώρα, τι να κάνουμε. Τότε γράψε, ήσου παράδειγμα ζωηρότητο. Παράδειγμα ζωηρότητο. Γιατί αν το γράψει αυτό, θα αρχίσουν όλοι τα γέλια. Και πρώτη χείρα. Και λες να θυμούνται τώρα όλα αυτά οι παρεμπισκόμενοι στα από τόσα χρόνια. Εδώ διαγράψαν το ίδιο μόνο, γιατί όλοι ξέχνουν δεν τις εμπόδια. Τον άνθρωπο ξεχνούν, όχι τις παραποδιές του. Και εσύ μωρέ, γιατί θέλεις να γράψεις ψέματα. Διότι δεν έχω τι να γράψω. Από όλο σου διάβασα το Βασίλη που μου λέω. Για πάμε παρακάτω. Βασίλη.
Λαμπρή σου ηρωική καριέρα και το δοξασμένα σου παράσημα. Είχε πάρει παράσημα ο Βασιλής. Ναι, δύο. Α, ναι. Ένα για την αδερφή του Μαρκο Μιχελάκη και ένα για την Ομαρχίνα. Ιουλία, σοβαρέψου. Είχε πάρει ένα της υπομονής γιατί συμπλήρωσε 15 ετίες στο στράτευμα και ένα άλλο σκοποβολή. Μα καλά, από σκοποβολή ήταν πρώτο ο Μακαρίτη. Έτσι να βγάλω τα παράσημα εκεί. Ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, καλύτερα. Λοιπόν, Βασίλη, η λαμπρή σου ηρωική καριέρα. Και ηρωική καριέρα, μωρέ. Είχε πάει σε πόλεμο, Βασιλή. Ωραία, μανία με τον πόλεμο. Τότε ποια ηρωική καριέρα. Να πεις ερωτική καριέρα. Άρα, μαύρε, Βασίλη, πάει και καριέρα. Μόλις εκεί στο Βασίλη, έπαιδα. Για να σε παρακάτω. Να με παρακάτω. Βασίλη, μεγάλη σου μόρφωση. Θα το ρίξω εκεί τώρα. Ποια μόρφωση. Και μόρφωση. Τη σχολή Ευελπίδων έβγαλε όπω όλοι σα. Πήγε σε κανένα σχολείο πολέμου. Τελείωσε κανένα πανεπιστήμιο. Όχι. Ξένε γλώσσε ήξερε. Λίγα τουρκικά, τη γιαγιά του που ήταν απέσυρε. Για ποια μόρφωση μιλάμε. Τι είχε, ο Βασίλη δεν ήταν σκοφό. Άλλοι από εμά πήγαν στη νομική και στα οικονομικά. Ο Βασίλη όχι. Φαίνεται δεν είχε χρόνο. Δεν προλάβαινε, ήταν και η γυναίκα του να μάθει. Ιουλία, ξανακαλώ στην τάξη. Ο Βασίλη είναι πλέον νεκρό. Του συγχωρείτε πάντα με εκούσιον και ακούσιον, διότι νεκρό δεν δικαίωται. Συγγνώμη, σεβασμιότατε. Δεν ξαναγγίζουμε μια φορά στο Βασίλη. Αν είστε εσύ, εγώ φτιάξω ένα ακροατήριο να μου σχολιάσει τόσο έγραψε. Έκατσα και ξενύχθησα γράφοντα εδώ για να δει εσύ να μου στρογγυλοκαθίσει εκεί το καναπί και να μου παρεμβάλει το κριτικό. Δεν είσαμε τόσο ρημιτιάδη, εσύ μου είπε. Άσε, φέρτο. Ιουλία, στη θέση σου. Σου είπα να μου πει πώ φαίνεται ο λόγο μου. Όχι να τα διαγράψω όλα και να έχω μια φορά στο Βασίλη. Να πάω μέσα τι μα το και τι περνάει και η ώρα. Όχι, να καθίσει εδώ να ακού. Εντάξει. Όπω διατάξει. Και να λείπει το φθηνό χιούμορ, Βασίλη! Δεν είναι Βασίλη και Βασίλη, μέχρι και ο πεθαμένος θα με συγχαθεί στο Βασίλη, από σήμερα ο στρατός αισθάνεται ορφανός χωρίς εσένα. Υπέροχο! Άρχισε! Θα είναι λογοτεχνικό μνημείο! Από σήμερα ο στρατός αισθάνεται ορφανός χωρίς εσένα. Οι ένοπλες δυνάμεις θρυνούν πάνω από το σκήνομά σου. Κάτι λιγότερο από αριστούργη. Η πατρίς, αυτή η φιλτάτη μας πατρίς στέκει σήμερα να εμβρόντι την ενώπιον της συμφοράς που της προκάλεσε ο χαμός σου. Ποια στέκει εμβρόντιτη, δεν κατάλαβα. Ελάς, πατρίς. Και γιατί στέκει εμβρόντιτη πατρίς. Εκεί πεθαίνω Βασίλη. Δεν είχα καταλάβει το νόημα. Δεν χρειάζεται μόρφωση. Και χρειάζεται τόση μόρφωση για να μείνω εμπρόντιτη. Όχι εσύ με την πατρίς. Α, μάλιστα, η πατρίς χρειάζεται μόρφωση. Και πατρίς, η μόρφωση, δεν περνάει το. Έχω την γνώμη σου, τελειώνω. Εγώ λέω να πάω μέσα, ετοιμαστώ γιατί περνάει και η ώρα. Ιουλία, στη θέση σου, τελειώνω. Μάλιστα. Η μεγάλη σου αφοσίωση στο τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ήταν σε όλους γνωστοί. Ένα πράγμα που έχει τρεις πτυχές, τρεις όψεις. Τρεις μένα, αλλά σε ένα ενιαίο σύνολο. Αυτό που λέει τηλεόραση, δηλαδή. Ποιο? Τρία σε ένα. Ωραίο είναι. Ποιος ρήτορ θα μπορούσε να παριθμίσει τα σαπαυγαζούσα αρετά σου. Απαυγάζουσα σημαίνει φωτεινές, λαμπερές. Οι αρετές του Βασίλη. Ακριβώς. Θα ήθελα να είμαι ένας νέος δημοσθένης. Να απαγγείλω φιλιππικών κατά του θανάτου, ο οποίος τόσο πρόωρα σε εστέρισε εξημών πολύκλαυτε άνδρα. Θα ήθελα να είναι ένας νέος υπερήδης, που απεκάλυψε γυμνή τη φρύνη ενώπιον του δικαστηρίου, να αποκαλύψω κι εγώ γυμνά στα σαρετά σου ενώπιον της υπερτάτης κρίσης. Πολύ γύμνια. Τι να κάνουμε, δεν μου τους σύστησες ποτέ. Ας τους συνάρθω το μια μέρα από το σπίτι. Μην πάει χαμένος και πως τουρμά. Ιουλία! Ήσουν εξαίρετος σαν άνθρωπος. Ήσουν εξαίρετος σαν φίλος. Φίλος πιστός και αφοσιωμένος. Άνθρωπος συναισθηματικός και γενναίος. Τι ούτως ήσουν φίλτατε μας. Τι ούτως ο Βασίλης! Δεν είναι ο Μαρτίνας. Ο κόσμος, δεν είμαστε καλά. Μα τι να τα πω λες τώρα τρελάθηκες. Κοίτα μην πεις τέτοια πράγματα στην κηδεία. Ούτως να τον ο Μακαρίτης, εσύ δεν κάνει να το φανερώσεις. Τροπή, πεθαμένος άνθρωπος. Τι ούτως δεν σημαίνει αυτό που νομίζεις εσύ, αλλά αυτό του είδους του ανθρώπου που προανέφερα. Δηλαδή πιστός φίλος και καλός άνθρωπος. Για βγες έξω και πες κάποιον τι ούτω, θα τα καλά. Αυτά που λες εσύ ή αυτά που λες εδώ. Δεν ξέρεις τι γίνεται, ο διάολος έχει πολλά ποδά. Α,
Ακατάσχετα συναισθήματα όμως με πνί, για να μνήσεις μεθοδούς. Οι σκέψεις ως τρομερέρον φεοφόρε ερηνία με κατατρέχουν και με εμποδίζουν να υπώ περισσότερο. Δεν θα υπώ περισσότερο, διότι το λακωνίζει εστί η φιλοσοφή. Διότι κι εσύ, ως λιτός και απέριτος χαρακτήρ, δεν θα ήθελες πομπόδεις λόγους και στον φόδινο είναι. Συ τώρα οδεύεις τη μακαρία οδό. Πορεύου εν ειρήνη συνάδει. Καλά. Θα μείνουν ξαροί. Λες, όσοι τα καταλάβουν βέβαια. Όσοι, όλοι θα τα καταλάβουν. Όσοι έχουν κάποια στοιχειώδη μόρφωση θα τα καταλάβουν. Ο Μαγκανάς θα τα καταλάβει. Η άλλη αμφίβολο. Μα γιατί, τι το κατανοεί το λέω. Μιλάω σε μια γλώσσα, αλλά όχι. Σε μια γλώσσα, γλώσσα, όχι ιδέα. Ναι. Δεν λέω. Άντε να πάω κι εγώ να ετοιμαστώ γιατί περνάει η ώρα. Ιούλια, ένα λεπτό. Δεν μου είπες τις εντυπώσεις σου. Τι να σου πω. Εγώ αυτά τα ελληνικά δεν τα καταλαβαίνω. Και τότε γιατί μου είπες ότι σου άρεσε ο λόγος. Άλλο μου άρεσε, άλλο το κατάλαβα. Δηλαδή, γιατί κατάλαβες. Θες πραγματικά να σου πω. Ναι, θέλω. Και δεν θα θυμώσεις. Στο λόγο σου. Στο λόγο της στρατιωτικής σου τιμής. Στο λόγο της στρατιωτικής μου τιμής. Δεν θα θυμώσω. Τότε θα σου πω. Δεν ξέρω αν όσα έγραψες, τα έγραψες για να εξημίσεις τον πεθαμένο ή για να εξημίσεις εσένα τον ίδιο. Δηλαδή, τι θες να πεις. Πάντα αναρωτιόμαι. Αυτοί που γράφουν λόγους επικίνδυνους το κάνουν για τους μακαρίτες ή για να προβάλλουν τους εαυτούς τους. Κατά τη γνώμη μου, ο πόνος κυρίτη δεν έχει ανάγκη από λόγια. Δεν έχει ανάγκη από τον Δημοσθένη και εκείνον τον άλλον, όπως τον είπε. Δηλαδή, εσύ πώς θα έδειχνες τον πόνο σου. Προτιμούσα να πάω να κλάψω κάπου μόνο μας. Σε μια γωνιά, χωρίς να με βλέπει κανείς. Να είμαι μόνο εγώ, ψυχή του καθενός. Ίσως και ο Θεός αισθάνομαι πολύ. Παραπάνω, το πράγμα καταλάβει γέστα. Πανηγύρι! Δεν γίνεται όμως αυτό, διότι είμαστε άνθρωποι. Και σαν άνθρωποι, το κακό μας τον καιρό δηλαδή. Μην μιλάς έτσι, όλα ανθρώπινα είμαστε. Μόνος και η χαρά, η αξιοπρέπεια, ο εγωισμός. Μπα, φιλοσοφούμε τώρα κυρία Ιδία, φιλοσοφούμε. Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όσο σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι και εκείνο το κάθαρμα έτσι μου έρχεται. Μήπως θέλετε γλυκό μελιτζανάκι, το έχω φτιάξει με τα χεράκια. Η ζάχαρη είναι μπαζούκας για τον οργανισμό. Τότε θα σας προσφέρω ένα κούρο. Είναι από την Αβάνα, ξέρετε. Παπα, ο καπνός είναι χειροβοβίδα στην καρδιά. Τίποτα, δεν είναι ανάγκη. Δεν θα καθίσω πολύ. Ο αγαπητός Μιλτιάδης θα αργήσει. Όχι, στροκυριά μου, δεν θα αργήσει. Πετάχτηκε εδώ παραπάνω να πληρώσει τη ΔΕΗ. Αν δεν βρει κανένα στον δρόμο να μιλήσει, θα επιστρέψει. Ανώτερο στρατιωτικός και να τρέχει να πληρώσει τη ΔΕΗ. Εκεί καταντήσαμε, αγαπητή μου κυρία, το κράτος να εξαρτάται από εμάς εν καιρό πολέμου και εμείς να εξαρτώμεθα από τη ΔΕΗ εν καιρό ειρήνης. Δεν έχετε άδικο, αλλά έτσι να πω. Εμένα μου ήρθε μια ΔΕΗ τον περασμένο μήνα που με συνεκλώνησε περισσότερο και από τότε που πήραμε την κοριτσά. Τι μου λες. Μάλιστα. 600.728 δραχμές. Ό,τι μου έχει μείνει από το δώρο του Πάσχα και το επίδομα διακοπών του στα έδωσε. Με φιλούσαν να μου κόψουν το φως. Δεν τους τα έδωσα όμως έτσι. Άκουσα τα σχολιανά τους πρώτα. Παλιωτόμαρα τους λέω. Κατάρματα υπαλληλίσκοι. Το ξέρετε πως όταν απειλείτε να κόψετε το φως έναν ήρωα πολέμου, αυτό ισοδυναμεί με σχάτη προδοσία. Το ξέρετε πως κανονικά πρέπει να σας περάσω από στρατοδικείο και να σας οδηγήσω ενώπιον του αποσπάσματος με συνοπτικά διαδικασία. Υπαλληλίσκοι, γελάτε. Μη στερνά όργανα της κάθε κυβερνήσεως. Τους τα είπατε έτσι χήμα. Μπράβο σας. Όχι, θα τους φοβόμουν. Και όχι γιατί με νοιάζει για το φως. Εγώ, αγαπητή μου κυρία, είμαι συνηθισμένος στα σκακοχίας. Και με μία λάμπα πετρελαίου ζω ανέτος. Αλλά δεν ήθελα να συζητούν υπέρυξη της οικίας μου κατίνες ότι κόψαν το ηλεκτρικό στο στρατηγό Μαγκανά. Σωστά.
Δυστυχώς αυτή είναι η εποχή μας. Δεν υπάρχουν αξίες. Όλα έχουν ισοπεδωθεί. Σήμερα όσο περισσότερη αξία έχει κανείς, τόσο λιγότερα λεφτά έχει. Αξία και χρήμα είναι τόσο αντιστρόφως ανάλογα. Ωραίο αυτό που είπατε. Πολύ ωραίο. Σας άρεσε βλέπω, ε. Που λέτε, αλήθεια θα αργήσει ο αγαπητός Μιλιάδης. Έχω να του ανακοινώσω κάτι πολύ σημαντικό. Τι πράγμα. Θα του το ανακοινώσω προσωπικά. Γιατί ξέρω ότι έχει ειδικό ενδιαφέρον. Θα αργήσει. Θα έρθει όπου να είναι στο Κιέμπο. Όταν πηγαίνει στη Λαϊκή, τότε έρθει περισσότερο. Ορίστε. Οι ανώτατοι αξιωματικοί να πηγαίνουν στη Λαϊκή. Έσχος. Παλιά στέλναμε τους φαντάρους. Τώρα πάμε εμείς. Τελεία ισοπαίδωση. Αυτή η Λαϊκή, κυρία μου, αξέρατε. Εδώ μου κάθεται, εδώ. Γιατί καλά, τι έχει. Είναι ό,τι το λαϊκότερο και ό,τι το ταπεινωτικότερο. Αλήθεια. Τώρα που το θυμήθηκα, γιατί δεν ήρθατε στην κηδεία του Παναγιωτήρη. Δυστυχώς. Ήταν αδύνατο να έρθω. Αχ, τι να σας πω, κυρία μου. Χάσατε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια πρώτη τάξη ως κηδεία. Ήταν μια καλή ευκαιρία να δούμε παλιούς συναδέλφους. Να θυμηθούμε τα παλιά και να μιλήσουμε λιγάκι. Έβγαλα και λόγο. Βέβαια, ήταν ο 47ος επικίνδυος που εξεφώνησα. Άλλοι τρεις θα τα δεινάξουν. Θέλω να πάω να αποδηγήσουμε στους γραμμίστες. Πάνω τους 50. Και δεν ξέρω αν προβλέπετε αυτό να γραφεί στο βιβλίο Κίνες. Τι πεις, τα ξύλο στα λόγια. Και αν χτυπήσω ξύλο, τι έγινε, θα φοβηθεί ο Χάρος, νομίζετε. Λάθος. Οι άνθρωποι χτυπάνε ξύλο από αιώνες τώρα, αλλά δεν βαριέστε. Τα χέρια τους πονέσαν από το χτύπα χτύπα, αλλά ο Χάρος εκεί τη δουλειά. Άξτε, για να μην λέτε έτσι. Κάπως μου έρχεται. Εγώ το έχω φιλοσοφήσει. Διότι κάθε κηδεία στην οποία πηγαίνω είναι ευκαιρία για φιλοσοφική αναζήτηση. Και τους το λέω, θα πεθάνετε μια μέρα κύριοι. Θέλετε, δεν θέλετε, θα πεθάνετε. Αφήστε λοιπόν κατά μέρος των φόβων. Επίτα κυρία μου, κάνω και στατιστικές. Στατιστικές της κηδείας. Μάλιστα. Να, οι έγαμοι πεθαίνουν περισσότερο από τους αγάμους. Οι χείρες είναι περισσότερες από τους χείρους. Βέβαια, πηγαίνετε όταν παίρνουν τη σύνταξη συνταξιούχοι και εκεί θα δείτε. 10 γυναίκες, ένας άντρας. Και αυτός ο άντρας δεν είναι χείρος. Η μελλοντική χείρα είναι στο σπίτι. Άλιστα. Ο Χάρος προτιμάει περισσότερο τους δεξιούς από τους αριστερούς. Και πώς το φτάνετε αυτό. Παρακολουθώ, κυρία μου. Παρακολουθώ. Φαίνεται ότι ο δεξιός εξ ιδεολογίας έχει πιο εκπρόσβλητον οργανισμό για να αντιθέσει με τον αριστερό που είναι περισσότερο χοντρόπεζος. Και ειδού των ιστορικών ψεύδων. Ενώ οι αριστεροί παραπονούνται ότι καταδυναστεύονται από τους δεξιούς, ετούτοις αυτοί είναι μακροβιότεροι. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι αριστεροί είναι ανθεκτικότεροι. Και αυτό αποδεικνύεται και από την ιστορία. Όσο κυνήγημα κι αν έφαγαν, σήμερα ζουν και βασιλεύουν. Και μάλιστα έγιναν περισσότερο καπιταλιστές από τους άλλους. Βεβαίως ομιλώ για τους επιτηδίους και όχι για τους ηλιθίους ιδεολόγους όπως εγώ. Αχ, στρατηγέ μου, μη μιλάτε πια για αριστερούς και δεξιούς. Όταν ακούω αυτούς τους χαρακτηρισμούς εξοργίζομαι. Αγανακτώ, δεν αντέχω πλέον. Από μία άποψη έχετε δίκιο. Από την άλλη όμως, αν δεν υπήρχαν αριστεροί και δεξιοί, δεν θα υπήρχε ιστορικό ενδιαφέρον. Θα ήταν σαν να είμαστε όλοι ψηλοί ή όλοι κοντοί. Χρειάζεται η ποικιλία. Μα δεν σας καταλαβαίνω, στρατηγέ μου. Σας αρέσει δηλαδή η διαίρεση των Ελλήνων. Ποιον Ελλήνων. Μα Παναγία μου, των Ελλήνων, στρατηγέ μου, του λαού, εμάς όλους. Α, εμάς εννοείται, λέει. Ποιους άλλους. Μιας και ομιλείτε περί Ελλήνων, κυρία μου, θα σας διηγηθώ μια ιστορία. Μια ιστορία πολεμική. Αχ, έκτακτα! Δεν ξέρετε πόσο μου αρέσουν οι πολεμικές ιστορίες. Ήταν, θυμάμαι, το 1943. Πλήρης γερμανοϊταϊκή κατοχή. Υπήρχε αντίσταση τότε εναντίον των Γερμανών. Μάλιστα. Εγώ ήμουν διοικητής μιας αντιστασιακής ομάδος. Εθνικό φρόνο ομάδος φυσικά. Δεξιάς, όπως λέτε. Μάλιστα. Στην περιοχή όμως υπήρχε κι άλλη μια αντιστασιακή ομάδα με διοικητή κάποιον. Για που μην κόκο να έχετε ακουστά. Μιστής ο κύριος. Κόκο, όχι, δεν το ξέρω. Η ομάδα του κόκου ήταν αριστερή. Από εδώ εμείς, από εκεί αυτή. Η σύγκρουση μεταξύ μας ήταν αναπόφευκτη.
Και περιμέναμε και οι δύο την ευκαιρία να επιτεθεί ο ένας τον άλλο για να φάμε τα μουστάκια μας. Μα γιατί οι Έλληνες δεν ήσασταν και οι δύο? Θεωρητικώς ναι, αλλά η κάθε ομάδα είχε την εντύπωση ότι ήσαν πιο Έλληνες από τους άλλους Έλληνες. Αφού πράγμα. Έπειτα, εμείς είχαμε πάρει εντολάς από την Αγγλία να ελευθερώσουμε την Ελλάδα. Ενώ ο Γκόγκος είχε πάρει εντολάς από την Ρωσία να ελευθερώσει και αυτός την Ελλάδα. Δυστυχώς, ξεχάσαμε να πάρουμε εντολή και από την Ελλάδα. Ένας έπρεπε να είναι ο ελευθερωτής, ή εγώ ή ο Γκόγκος. Μάλιστα. Έλα όμως που δεν είχαμε όπλα. Χωρίς όπλα, πώς να επιτεθώ εγώ εις τον Γκόγκο και πώς να επιτεθεί αυτός εις εμένα. Και δεν επιτεθήκατε εναντίον του. Δόξα σε ο Θεός. Τι λέτε, κυρία μου, πώς δεν επιτέθηκα? Βρήκα όπλα. Βρήκατε πώς? Βέβαια, μου έδωσαν οι Εγγλέζοι. Και όλμους και πολυβόλα και χειροβομπίδες και σφαίρες. Όλα τα καλά. Και μια και δύο πορεία. Και να σου στριμώχνω την ομάδα του Γκόγκου σε ένα ρέμα. Από τη μία μπαίνω στο ρέμα, εγώ από την άλλη στριμωγμένος ο Γιακουμής ο Γκόγκος. Και λοιπόν. Τι λοιπόν, κυρία μου, με το που μπαίνω μες στο ρέμα, αρχίζει τους όλμους ο Γκόγκος, αρχίζει με τα πολυβόλα ο Γκόγκος και να πέφτουν οι χειροβομπίδες σαν βερίκοκα. Τα χάσαμε, ξεπλάγινε. Μα καλά, αφού δεν είχε όπλα ο Γκόγκος. Του δώσαν και του ήρθες. Όχι, δώσανε σε εμάς, δώσανε και σε εκείνο. Πρέπει να ομολογήσω ότι ήσαν δίκαιοι αυτοί. Έτσι να είναι. Για εγγλές μιλάματα μου, όχι για να σημαντώ. Λοιπόν, πολεμούσαμε από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα χωρίς σταματημό. Κανείς δεν ακούσε. Καθυλωμένοι εμείς, καθυλωμένος και ο Γκόγκος. Μάλιστα. Έτσι όμως που είμαστε απασχολημένοι, να φάμε όχι στα έντερα του άλλου, δεν προσέχαμε στους δρόμους και τα μονοπάτια. Και από το θόρυβο το πουλί δεν ακούγαμε τίποτα. Και τι έγινε? Τι να γίνει, κυρία μου. Λάκωσαν τρία γερμανικά τάγματα και εμείς δεν τα πήραμε χαμπάρι. Τέτοια ζώα είμαστε. Έλληνες, αλλά ζώα. Αναγκαστέ μου. Και λοιπόν. Επιτέθηκαν και σε μένα και στον Γκόγκο. Μας έκαναν του αλατιού, μας δώσανε και καταλάβαμε που λένε. Ο σώζονε αυτό σωθήτω. Διαλυθήκαν οι ομάδες. Και τρέπομαι να το ομολογήσω, μαντάμ, ότι το έβαλα στα πόδια. Εσείς? Μάλιστα. Εγώ, ο Μαγκανάς, ο στρατηγός, έτρεχα και δεν έβλεπα μπροστά μου. Οπότε, ξαφνικά ακούω πίσω μου στο μονοπάτι άλλο ποδοβολητό. Λέω, με κυνηγούν οι Γερμανοί με άλλο. Κάνω έτσι και τι να δω, δεν ήταν άλλο. Τι ήταν. Ο Γκόγκος ήταν. Έτσι δεν ήταν. Τρέχαμε και οι δύο, κυρία μου, με τέτοια ταχύτητα. Μπροστά μας όλοι αυτοί που τρέχουν στους Ολυμπιακούς αγώνες μου φαίνονται ότι περπατάνε. Μπορείτε να φανταστείτε, δεν μας έφταναν οι γερμανικοί μου το σιπλέτη. Άσοι που δεν μας έβλεπαν από το κουμί αυτό, γιατί τους τρέχαμε, σηκώναμε χώρα. Και φτάσαμε, όσο κι αν σας φανεί παράξενο, από το Καρπενί στη Δίβαν χωρίς καμία στάση. Σε μια σπηλιά. Αλλά μετά από δύο ημέρες εγώ έφυγα και πήγα σε μια άλλη σπηλιά 30 μέτρα πιο πέρα. Και μείνανε στις σπηλιές μας χώρια 15 μέρες. Μα καλά, εσείς γιατί φύγατε και πήγατε σε άλλη σπηλιά μόνο? Διότι τσακωθήκαμε για τα πολιτικά. Ποιος ήθελε να μην κάνει αριστερό? Και εγώ ήθελα να το κάνω δεξιό. Το κόκκο. Το πρώτο. Μα καλά, γινόταν ο κόκκος δεξιός. Γιατί γινόταν ο Μαγκανάς αριστερό? Το ευτύχημα είναι ότι εκεί στις σπηλιές κόψαμε το κάπνισμα και οι δύο. Εγώ είχα τσιγάρα, αλλά δεν είχα σπίρτ. Ο Γκόγκος είχε σπίρτ, αλλά δεν είχε τσιγάρα. Τα ξεχνούσαμε το πολιτικό μίσος για την νικοτίνη ποτέ. Βλέπω, τα θυμόσαστε μια χαρά όλα αυτά. Βεβαίως. Τα λέμε πολύ συχνά με τον Γιακουμή. Το Γκόγκο. Συναντώμεθα σχεδόν καθημερινώς. Ούτε σύνταξη αντιστασιακού δεν έχει. Το θαυμάζω όμως, διότι είναι ο ιδεολόγος. Γι' αυτό και δυσπραγεί. Και ενώ άλλοι συμπολεμιστές του ευρέθησαν με πλούτη, ο αγνός Γκόγκος έμεινε με τας αναμνήσεις όπως εγώ. Ιδού λοιπόν η Έλληνες, κυρία μου. Αν περιμένει η Ελλάδα σωτηρία να πονάσει εφόσον ο ίστρο ή τον άλλον, σώθηκε. Αλήθεια λέτε. Βάλθηκαν όλοι να σώσουν την έρθη, την Ελλάδα. Και καταλάβαμε επιτέλους με τον Γκόγκο ότι δεν υπάρχουν πλέον αριστεροί και δεξιοί. Μόνο άνθρωποι καλοί και κακοί. Στο κάτω-κάτω εμείς είμαστε ιδεολόγοι, ό,τι και αν είμαστε.
Σήμερα είναι όλα ζήτημα παντελονιού. Τι εννοείται, στρατηγέ μου? Δεξιοί, κυρία μου, είναι όσοι τα παίρνουν και τα βάζουν στη δεξιά τσέπη και αριστεροί όσοι τα βάζουν στην αριστερή. Και οι αγνοί ιδεολόγοι? Αυτοί παίρνουν μια σύνταξη της πείρας και τη βάζουν στην κολότσεπη. Και η εφορία. Ξεχάστε, κυρία μου, δεξίους και αριστερούς. Αυτή πλέον είναι η δικό της τον αρχαιολόγο. Ο Μιλτιάδης, πού είναι, δηλαδή? Στρατηγέ μου, μπορώ να σας εμπιστευτώ κάτι? Απόρριτο. Απόρριτο. Σας ακούω. Μου δίνετε το λόγο σας πως δεν θα μιλήσετε στο Μιλτιάδη όσο και να σας πιέσει. Είναι, κυρία μου, εγώ δεν μίλησα στους Ιταλούς, δεν μίλησα στην Γκεστάπο. Δεν μίλησα στον Άρη Δελουχιώτη που με είχαν όλοι τους για το απόσπασμα. Και θα μιλήσω στο Μιλτιάδη. Ευχαριστώ. Αξιωματικός ήταν και εκείνος. Τι ήθελες να κάνει? Το καθήκον του έκανε. Εσύ δεν μιλάς πάντα για το πρέπει και για το καθήκον. Τι παραπάνω λοιπόν έκανε ο αδελφός σου? Δεν λέω, είναι σκληρό, αλλά συμβαίνουν αυτά στη ζωή μου. Έρχονται αντιμέτωποι πατεράδες με παιδιά, αδέρφια, γονείς. Έτσι παίζει η ζωή με τους ανθρώπους. Να κάνουμε τώρα. Αν θέλεις, περάσαν τόσα χρόνια από τώρα. Το τιμώρησες, αν και δεν ξέρω αν έπρεπε. Εγώ από μικρό παιδί λάτρευα το στράτευμα. Το ξέρεις αυτό? Το ξέρω, Μιλτιάδη μου, το ξέρω. Γι' αυτό το ήξερε. Εγώ πήγα στρατό από αγάπη, γιατί ήθελα να υπηρετήσω την πατρίδα. Η μεγαλύτερη φιλοδοξία μου ήταν να πάρω ένα δύο παράσημα και όταν θα έρχονταν η ώρα μου, ήθελα να βάλω στην κάσα με τη μεγάλη μου στολή και να σκεπάσω με την ελληνική σημαία. Τι παξίλο, χριστιανά μου κοφτιά η ώρα που τα ακούει. Τι λόγια είναι αυτά? Τα ξέρω αυτό όλα. Και πήγε στρατό όχι από αγάπη, αλλά γιατί το διέρωσε η Χούντα στρατοδίκη. Ένα απλό δικηγοράκο ήταν. Και επειδή δεν τα κατάφερε από μόνο του να γίνει δικαστή. Έγινε δικαστής από την Πούντα και έκανε να δικάσει εμένα. Ποιον? Εμένα, τον αδερφό του. Αυτός ο άνθρωπος, από εκεί πάνω, από την εισαγγελική έδρα του Βασιλικού Επιτρόπου, με τη δύναμη που του έδινε το αξίωμά του και η Χούντα, ζητούσε τη δική μου καθαίρεση από το στρατό με την ένδειξη της βαριάς εγκληματικής αμέλειας. Πήρα τηλέφωνο να τον παρακαλέσω. Μου πήρε το τηλέφωνο κατά μου. Δεν ήξερε τι να κάνω. Μου στραγγείλει ο φόρο, που τα υπατάρχει το σταυράκι. Και στο Μιλτιάδη να μην μου ξανατηλεφωνεί. Τηλέφωνο μου να παρακολουθείτε. Και έκανα τον αδερφό μου στο ταγματάκι του Σταυράκου να είναι πιο υπηκής και αυτός εκεί, ανέλθετος. Πες του Μιλτιάδη ότι είμαι βασιλικός επίτροπος και πρέπει να ζητήσω την καταδίκη του. Το δικαστήριο δεν είμαστε αδέλφια. Έτσι μου μίλησε με τον Σταυράκο. Δεν μου φτάμε. Αναγκάστηκα να πάω στο σπίτι να τον περιμένω. Βγήκε, έπεσε στα γόνατα, τον παρακάλεσε. Και αυτός με έπληξε. Παρακάλεσε τον αδερφό μου, τον και με έδιωξε. Να εξαιρεθεί από τη δίκη, να δώσει άλλο τη δικογραφία. Θάλασσε, Μιλτιάδη μου. Πάλι θα δικαζόσουν, το ίδιο είναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Άλλο να ακούσουν. Να ζητάει την καταδίκη σου ένας ξένος. Κι άλλο ίδιος ο αδερφός. Όχι μόνο αυτό. Αλλά για φανεί ότι ήταν αμερόληπτος μπροστά στον καθήκον. Ήταν κατά πολύ σκληρότερος από ό,τι αλλού. Μην τα σκέφτεσαι τώρα αυτά, Μιλτιάδη μου. Σου κάνουν κακό. Μην τα σκέφτεσαι. Εσύ θέλεις να στα πω. Με ανάγκασες. Έτσι με διώξανε από το στρατό. Λάτρευα το στράτευμα. Ναι, αλλά σε επανέφεραν όμως, δεν σε επανέφεραν. Πολιτικές μανούβρες. Επανέφεραν τους διωγμένους από τα πολιτικά στρατοδικεία για να με ξαναδιώξουν με δημοκρατική κυβέρνηση. Μου δώσαν και ένα βαθμό. Έκαναν πραξία. Δύο σπαθιά στα βροτά και ένα διαμαντένιο αστέρι. Πάντα χάρηκα. Κι έτσι, που δεν αξιώθηκα να εκφωνώ πανηγυρικούς ως διοικητής, άρχισε να εκφωνώ τους επικίνδυνους. Όλοι πίσω από την πλάτη μου αυτό πιστεύουν για σου, το λέω. Όλοι σε σέβομαι, Μιλτιάδη μου, και όλοι σε αγαπούν. Μα αυτός τα κατάφερε και μετά την γη. Έγινε βουλευτής, υπουργός. Δικηγόρος, βλέπεις. Ήξερε να ελύσετε. Ενώ εγώ ήμουν καραβάνα, είσαι μπροστά. Ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Μα γιατί δεν ήθελε το παιδί μας να γίνει δικηγόρος? Για να μην μάθει να ελύσετε. Να μην γίνει κι αυτός σαν τον αδερφό μου που τα κατάφερε με κάθε κυβέρνηση. Εγώ περιμένω να θα μου κάνουν αύξηση στη σύνταξη ένα χιλιάρι. Δεν έχουμε παράπονο, αλλά περνάμε. Το σπίτι μας το έχουμε, η νοικιά μας, είμαστε μαζί. Πες σου, δεν ζήτησες τίποτα. Εγώ ποτέ δεν σου μια τυχερή που δεν είμαι το χαρακτήρα σου. Ξέρω, δεν με πειράζει. Για εκείνα τα καταραμένα τα έγγραφα. Για εκείνα τα κουρέλια, για εκείνα τα παλιόχαρτα. Μην τα σκέφτεσαι τώρα αυτά, Μιλτιάδη μου. Ό,τι έγινε, έγινε, έτσι δεν είπαμε. Έτσι είπαμε, αλλά τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Τι θέλεις να πεις? Τα έγγραφα αυτά βρίσκονται στα χέρια του Μαγκανά. Τι?
Έγραφα εκείνα που σου κλέψανε, βρίσκονται στα χέρια του Μαγκανά. Ναι. Αλλά πώς τα βρήκε αυτός, ποιος του τα έδωσε. Κάπου η γυναίκα του Μάτζαρη, τώρα που γύρισε την Αυστραλία. Ο Μάτζαρης είχε κλέψει εκείνα τα έγγραφα και κατέστρεψε σένα. Δεν σε καταλαβαίνω, Μιγιάννη, πώς χαμογελάς. Πώς τα βρήκε αυτά τα έγγραφα ο Μάτζαρης, πώς τα έδωσε του Μαγκανά και τέλος πάντων τι ήταν αυτά τα έγγραφα, ποτέ δεν μου εξήγησες. Τον άρχισαν στη Χούντα. Τότε που κυνηγούσαν τους αριστερούς να τους στείλουν εξορία. Ήταν πρωινό του Δεκέμβρη, θυμάμαι. Ψηλό βροχο κι αντάρα. Ήμουν αντισυνταγματάρχης τότε και πήγαινα με τον τζιπ της υπηρεσίας στη Λύκη, σε Αθηνό. Και τι? Πέρναγαμε έξω από μια αυτοκογειτονιά και είδα ένα στρατιωτικό καμιόνι στα μπουλιά. Τρεις εσατζίδες έστρεναν μια γυναίκα να τη φορτώσουν στο καμιόνι. Πίσω τις δυο κουτσούβελα τρέχανε κλαίγοντας και φωνάζοντάς την. Λάχασα. Σκοτίνιασε ο τόπος γύρω μου. Δεν βρήκα τη δύναμη να τη σταθώ, να τη δράσω, να σου πω. Αλτ! Εδώ αντισταγματάρχης Μητιάδης Αργυρόπουλος. Αφήστε τη γυναίκα να πάει στα παιδιά της. Δεν το έκανα. Δίλησε. Φοβήθηκε. Το μόνο που έκανε ήταν να βγάλω το πηλίκιό μου. Δίπλα μου ο οδηγός δεν το κατάλαβα, αλλά εγώ το έκανα σε ένδειξη σεβασμού για αυτή τη γυναίκα. Μητιά. Γύρισα στη διοίκηση κομματιασμένος. Πάνω στο γραφείο μου ήταν ένας φάκελος μέσα χειρόγραφα. Χειρόγραφα κάποιο ρουφιάνο στην εικόνα περισσών. Όνομα τα αριστερών που έπρεπε να συγχυθούν και να οδηγηθούν αμέσως στην εξορία. Σκέφτηκα αμέσως αυτή τη γυναίκα. Μέσα στο φακελό ήταν κι άλλα γυναικεία όνοματα. Και πίσω που τσούβερα σαν αυτά που είδα εκείνο το πρωί. Και τα βλέπα συνεχώς μπροστά μου απορριμμένα σαν να θέλα να πούν. Κυρία τη Στάγματα, κύριε, τι δεν μας βοηθήσατε. Μα δεν μπορούσες, Μητιάδη μου, ήταν η εποχή τέτοια. Μπορούσα. Αν είχα τα κότσια, μπορούσε. Αλλά βλέπεις, εγώ προετοιμαζόμουν να πολεμήσω εναντίον των ξένων. Ενώ πρέπει να πολεμήσω με Έλληνες. Δεν με τρόμαζαν λόγοι, τάγματα, συντάγματα ξένων νεφρών και με τρόμαξαν τρεις εσατζίδες. Τελικά, δεν με ένοιαζε για τη ζωή μου. Με ένοιαζε για τα γαλόνια. Και τα έχασα και τα γαλόνια μου, γιατί τα γαλόνια μου ήταν η ύπαρξη. Εγώ εισβέρω μια αξιοπρέπειά. Σε παρακαλώ, Μητιάδη, δεν θέλω να ακούσω. Μόνο αυτό θες. Ποιος τα έκλεψε εκείνα τα έγγραφα? Ποιος τα έκλεψε και σου έκανε τέτοιο κακό? Το όνομα του κλέφτη, πες μου μόνο το όνομά του. Ποιος τα έκλεψε? Εγώ. Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Εγώ. Δεν καταλαβαίνω, Παναγία μου. Τι θέλεις να πεις? Κανένας δεν τα έκλεψε. Το γραφείο μου είχε φρουρά και τα φιδιά τα είχα μόνο εγώ. Καλά. Και πώς? Εγώ τα εξαφάνισε και είποτε μου τα έκλειψε. Τα έδωσε του λοχαγού του Μάτζερ να τα εξαφάνισε. Μήπως εμένα μου έκανε σωματική έρευνα. Εσύ. Δεν είναι εγώ. Για τη γυναίκα με τα μωρά που είδες. Και για αυτήν. Και ποιον άλλο? Μέσα στο φάκελο ήταν το όνομα του θείου του Κανέλου και του ξαδέρφου του Στάδη. Για πολλούς άλλους. Και δεν είπες τίποτα ποτέ, γιατί? Γιατί εγώ δεν ήμουν αντιστασιακός. Να είσαι απλός άνθρωπος είμαι. Πού να το ξέραν όλοι αυτοί? Πού να το ξέραν? Δεν χρειαζόταν να το ξέρω. Και εσύ δεν χρειαζόταν να το μάθεις. Αλλά τώρα μου έκανες έχει σκοπό να προωθείς αυτά τα έργα. Τι να τα βγάλει, λέει, στη δημοσιότητα με αποκαταστήσει και να με βγάλει μόνο για ήρωα στα κανάλια. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει, Μητιάδη μου. Έχεις δίκιο που λες. Ο Μαγκανάς είναι σοφός άνθρωπος. Πρέπει να το μάθουν όλοι ότι ήσουν ένας ήρωας που πλήρωσε με τον εαυτό του την υπέροχη πράξη που έκανε. Να του τηλεφωνήσω. Να του τηλεφωνήσω, να τον ευχαριστήσω και να του πω ότι... Ιουλία! Δεν θα τηλεφωνήσεις πουθενά. Γιατί? Δεν με ενδιαφέρει πια αυτή η ιστορία. Όχι, Μητιάδη. Αρκετά χορτάσαμε με τους αντιστασιακούς της τηλεόρασης. Πρέπει να μάθει ο κόσμος αυτούς. Πρέπει να μάθει ότι υπήρξαν και ανώνυμοι που αντιστάθηκαν ο καθένας με τον τρόπο. Πρέπει να το μάθουν όλοι. Και προπάντων οι συναδελφοί. Όχι. Γιατί? Μου αρκεί ότι το ξέρω εγώ. Τώρα το διαμαντάκι!
σου, θέλει. Ναι, να το γιορτάσουμε. Έχω έναν άντρα που θυσιάστηκε για να σώσει άλλους. Άλλους που αν το ήξεραν θα έπρεπε να πέσουν στα γόνατα για να σου φιλούν τα χέρια. Όχι, αγάπη μου. Δεν θέλω να τα λες αυτά, σε παρακαλώ πολύ, και δεν θέλω να μάθει ο Σταύρος σε κανένας. Θεέ μου, πόσο σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Μου έζησες χρόνια μια κόλαση. Μια κόλαση εξαιτίας ηλθείων ανθρώπων που θέλησαν να σου στερήσουν το όνειρό σου. Όχι. Τα γαλόνια σου τα καίνει σε στήμια. Το διαμαντένιο σου αστέρι είναι καθαρό. Είσαι ταξίαρχος. Με την αξία σου. Πανέμορφος ο χώρος. Δεν ξέρω. Και εσείς ήσασταν ένα καταπληκτικό κοινό. Σας ευχαριστούμε πολύ.